Ακούμε ότι και ο κύριος Παπαγγελόπουλος γίνεται αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς. Και η συνεργασία μας θα αφορά οποιοδήποτε θέμα έχει ανάγκη συνεργασίας και συμπαράταξης προκειμένου να καταπολεμηθεί και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία χρειαζόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι για ό,τι έγινε μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το προηγούμενο και για ό,τι έγινε στην υπηρεσιακή κυβέρνηση και προσωπικά του χρωστώ πολλά, η δικαιοσύνη νομίζω του χρωστά πολλά και το ίδιο βέβαια θέλω να πω για τους συνεργάτες που μας πλαισίωσαν εδώ και τον Υφυπουργό και για μένα, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά, αποτελεσματικά και ελπίζω ότι θα έχουμε την ίδια συνδρομή από την πλευρά των συνεργατών μας και στο προσεχές μέλλον. Είπα πολλά, δεν θέλω να μακρηγορήσω και να αφαιρέσω χρόνο από τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Του δίνω μέσος τον συγχαίρω για την ανάληψη αυτών των καθηκόντων τα οποία είναι εν μέρη συνέχεια των προηγουμένων, εν μέρη καινούρια. Του εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Θα συνεργαζόμαστε πάντα, κύριε Παπαγγελόπουλε, πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Είναι βέβαιο αυτό. Ευχαριστώ τον Υπουργό για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ τον Υπουργό για τα καλά του λόγια, μόλον ότι ήταν λίγο υπερβολικός. Κατά τα λοιπά, χαίρομαι που επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή μου ότι θα του παρέδιδα πολύ σύντομα. Τον καλωσορίζω λοιπόν στο σπίτι του, όπως καλωσορίζω και τον κύριο Βασιλιάδη, τον Γενικό Γραμματέα Διαφθοράς, ο οποίος θα είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθειά μας για την πάταξη της διαφθοράς. Θα επαναλάβω αυτά που είπα μπαίνοντας στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Για μια δικαιοσύνη όσο γίνεται πιο ανεξάρτητη, αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό άλλωστε δεν είναι προσδοκία του ελληνικού λαού μόνο, είναι και διακαής πόθος όλων των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων. Πιστέψτε και να πάμε τώρα στο Υπουργείο Εργασίας, στον νέο Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο. Επίσης, που θα έχω δίπλα μου ένα φίλο μου και γνώστη του ασφαλιστικού, τον κύριο Πετρόπουλο. Είμαι επίσης ευτυχής που θα δουλέψω με στελέχη του Υπουργείου, που όπως είπε και ο απερχόμενος Υπουργός, είναι υψηλότατου επιστημονικού επιπέδου, έχουν ήθος, ζήλο και αποδεικνύουν ότι οι κατηγορίες περί δημοσίων υπαλλήλων ότι είναι τάχα άχρηστοι βρίσκονται πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Τελειώνοντας, θέλω να ζητήσω τη συνεργασία σας, όπως την είχα και εσάς του τύπου το τελευταίο διάστημα, να σας πω ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα και δικό σας. Πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με ακρίβεια και όχι με διαστρεβλώσεις το μήνυμα και τις προτάσεις καταρχήν της Επιτροπής και μετά του Υπουργείου. Γιατί με λύπη μου υπήρχαν περιστατικά που δεν ήταν